Καλημέρα Μαρία μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχουμε. Αμήν. Πάμε να δούμε την Μεγάλη Παρασκευή της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Θα αρχίσουμε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η οποία βρέθηκε στον Πειραιά και στο ναό της Αγίας Τριάδας. Με κατάνοιξη, με αποστάσεις, με διπλή μάσκα, πραγματοποιήθηκε χθες σε όλες τις εκκλησίες και σε αυτή που βρέθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, στον Πειραιά. Ο επιτάφιος, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, δεν ήταν ο επιτάφιος που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ουσιαστικά έγινε η περιφορά του επιταφείου γύρω από το προάβλιο κάθε εκκλησίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, επισκέφτηκε το παρεκκλήσι του Ευαγγελιστού Λουκά στο Γενικό Νοσοκομείο στο Ιπποκράτειο. Είχε την ευκαιρία Μαρία να συνομιλήσει μου. Εκεί. Στο γεννηματά ήταν μαζί με το γιο του. Μαζί με το γιο του, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει εκεί και με τον κόσμο και αυτά τα οποία ξεχωρίσαμε φέ ήταν η αισιοδοξία πια που υπάρχει αυτό το Πάσχα αφού έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί και πηγαίνουν τόσο καλά και ειδικά στην ηλικία 30-39 που έχουν καταγράψει πολύ υψηλά μέχρι στιγμής ποσοστά. Ενώ στον επιτάφιο παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων με την οικογένειά του και εκείνος στο Νέο Κόσμο, σε εκκλησία, με τις αποστάσεις, με όλα τα μέτρα να τηρούνται, παρακολούθησε την λειτουργία και τον επιτάφιο, ο οποίος και εκείνος έγινε στο προάβλιο της εκκλησίας.